8:26 πρώτα λεπτά, έπεσε τόσο νερό στη Λέσβο όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Γιάννη Σινάνης, πάμε. Έλα Γιάννη, καλώς τον νερό, Γιώργο, θα πρέπει να σου πω ότι έπεσαν κεραυνοί, ναι, ασταμάτητα χτες τα μεσάνυχτα, δηλαδή μετά την Παρασκευή το 12 μεσάνυχτα προς το Σαββάτο, ναι, ναι, ναι. Άρχισε ένας καταιγισμός από νεροποντές σε όλο το Αιγαίο και στο νησί σου, στη Σάμο. Ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρά προβλήματα, γιατί είχαν ληφθεί από τις τοπικές υπηρεσίες, από την περιφέρεια και από τους κατατόπους δήμους, και έτσι δεν είχαμε τίποτα παρατράγουδα. Ωστόσο, είχαμε κάποια σημαντικά προβλήματα. Είχαμε ένα blackout χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εδώ στην Μυτιλίνη, ναι, στη Λέσβο. Επίσης, δύο αεροπλάνα τα οποία επρόκειτο να έρθουν από την Αθήνα εδώ δεν κατάφεραν, γύρισαν πίσω, ναι, δεν κατάφεραν να προσγειωθούν λόγω των θυελλωδών ανέμων, οι οποίοι έπνεαν μέχρι και πριν λίγη ώρα. Τώρα, όπως βλέπετε, η εικόνα που έχουμε από το λιμάνι της Μυτιλίνης είναι live εικόνα. Δεν έχετε μόνο εσείς κάμερες έξω, Γιώργο, για να δείχνετε μέσα στο στούντιο, έτσι. Το λέω για την Κατερίνα, τη φίλη μας, που γιόρταζε χρόνια της πολλά χτες. Αλλά επίσης είναι δεμένα εδώ δύο πλοία της Blue Star. Το ένα είναι το λέω αυτό για ενημέρωση, γιατί θα φύγουν σήμερα το απόγευμα. Έτσι, για τον κόσμο. Σωστό. 6 ώρα το απόγευμα λοιπόν θα φύγουν δύο πλοία. Το Μύκονος, το οποίο κάνει το δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη και Λίμνο, και το νήσο Σάμος, το οποίο θα φύγει για Χίο και Πειραιά. Το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος. Ακριβώς. Προγραμματίστε τα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.